Η παρουσία σας εδώ σήμερα αποδεικνύει πόσο μεγάλη σημασία έχει η διατήρηση του αστυνομικού τμήματος Γραβιάς. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σήμερα το λέτε και εσείς με την παρουσία σας ότι το τμήμα της Γραβιάς είναι ζωτικό για όλη την περιοχή μας. Ο αγώνας δεν γίνεται προσχηματικά, δεν γίνεται για τους τύπους, δεν γίνεται για το τίποτα. Σε ένα δήμο σαν το Δήμο Δελφών που ενσωματώνει μια έκταση 2 ή 3 δήμων που έχει ειδικά χαρακτηριστικά μορφολογικά, που είναι ίσως στο τρισδιάστατο του ο μεγαλύτερος δήμος της Ελλάδας, που έχει ένα πολύ κακό οδικό δίκτυο και πολύ εκτεταμένο, η κατάργηση, η ενδεχόμενη κατάργηση του αστυνομικού τμήματος Γραβιάς θα επιφέρει δραματικές επιπτώσεις στην αστυνόμευση και στην ασφάλεια της περιοχής. Εμείς αυτό που αναμένουμε και αυτό που διεκδικούμε είναι η αναβάθμιση του τμήματος, η στελέχωσή του όπως έπρεπε να είναι, με πλήρη αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνατότητες ενίσχυσης από τις τοπικές δυνάμεις, από την τοπική κοινωνία. Χρειάζεται όμως να έχει ανθρώπους, πολίτες. Ο πολίτης, εκτός από τη δουλειά και τα σπίτια του, πρέπει να έχει και ορισμένες συνθήκες για να ζήσει. Και οι πιο απαραίτητες είναι η υγεία, η παιδεία και η ασφάλεια. Εάν αυτές δεν υπάρχουν, τότε είναι σαν να του λες σήκω φύγει από τον τόπο που ζεις. Το αποτέλεσμα που ζούμε σήμερα και στην αυτοδιοίκηση, που επηρεάζεται επίσης από όλη αυτή την κατάσταση, είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών των τελευταίων χρόνων.